Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκτάκτως απόψε αντιθέσεις που έχουν τη χαρά να φιλοξενούν το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, επ' αφορμή της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Κύριε Γενικέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε όλη την Κρήτη. Δύναμη και υγεία να έχουμε όλοι. Κύριε Γενικέ, θα μου επιτρέψετε να μην ξεκινήσω πολιτικά, αλλά να σας ρωτήσω αν έχετε ξανασυναντήσει ιστορικά σε τόσο συμπυκνωμένο χρόνο τόσο πολλά γεγονότα που αφορούν την ανθρωπότητα. Πολέμους, ενεργειακή διατροφική κρίση, έκρηξη της τεχνοεπιστήμης, αλλά και προσπάθεια μέσω αυτής χειραγώγησης των κοινωνιών. Όλα αυτά σε ένα πυκνό χρόνο και την ίδια ώρα λένε πολλοί θεωρητικοί ότι τα εργαλεία ανάλυσης που έχει στα χέρια της η κοινωνία μπροστά σε αυτή την τεχνολογική επανάσταση θυμίζουν εργαλεία του 19ου αιώνα. Πώς αυτό μπορεί να απαντήσει στις αγωνίες των κοινωνιών, το χάσμα? Δυστυχώς, στον 21ο αιώνα που όπως επισημάνατε η επιστήμη, η τεχνολογία, οι δυνατότητες οι ίδιες της ανθρωπότητας έχουν εκτιναχθεί πάρα πολύ ψηλά και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, οι εργαζόμενοι, οι λαοί, ο ελληνικός λαός ανάμεσα σε αυτούς τους λαούς να ζήσει με ευημερία, με αισιοδοξία και να έχει όλες τις απολαβές που μπορεί να παράσχει η επιστήμη, βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω. Έτσι που να θυμίζει μεσαίωνα. Γιατί μιλάμε για τη βαρβαρότητα ενός συστήματος το οποίο έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο σαπίλας, διαφθοράς, που δεν μπορεί να οδηγήσει την ανθρωπότητα προς τα μπρος, αλλά μόνο σε νέα φτώχεια, σε νέα προβλήματα, σε νέες πολεμικές συγκρούσεις, με αποτέλεσμα για τα κέρδη των λίγων να την πληρώνουν οι πολλοί. Γι' αυτό το επίκαιρο σύνθημα και των ημερών αυτών, μιας και συμπληρώνεται σε λίγες μέρες ένας χρόνος από τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών που στήχησε τη ζωή σε 57 ψυχές, σε 57 συνανθρώπους μας, στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά, ήταν το σύνθημα που κινητοποίησε το λαό ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και πρέπει να πάρουμε επιτέλους και σαν λαός, σαν Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη και όλος ο κόσμος, όλοι οι λαοί, γιατί τέτοια συζήτηση δεν κάνουμε εμείς εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, απόψε. Τέτοια συζήτηση γίνεται σε όλες τις πλατείες, σε όλα τα σπίτια, σε όλες, σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε όλες τις σχολές, σε όλο τον κόσμο. Συζητάνε οι άνθρωποι τι θα κάνουμε για να βάλουμε επιτέλους ένα φρένο σε αυτή τη βαρβαρότητα και να ανοίξουμε νέους καινούριους δρόμους. Άρα λοιπόν αυτό το ζήτημα είναι που πρέπει ο ίδιος ο λαός να τα αποφασίσει. Οι ίδιοι οι λαοί. Γιατί οι λαοί έχουν τη δύναμη όταν το αποφασίσουν να επιβάλλουν τέτοιες ριζικές αλλαγές που θα οδηγήσουν την ανθρωπότητα, τον ίδιο τον άνθρωπο προς τα μπρος. Κύριε Κουτσούμπα, λέγεται και από διεθνείς έτσι αναλύσεις και από οικονομικές σχολές σκέψης ότι τέτοια υπερσυσσόρευση πλούτου και από την άλλη τέτοια υπερσυσσόρευση χρεών δεν έχει ξαναδεί η ανθρωπότητα. Από την άλλη ακούγονται οι περίφημες υπερεθνικές ελίτ να μας λένε και να το λένε ανοιχτά στη δημόσια σφαίρα, αν θέλετε και με διανοουμένους, ότι πλέον οι ανθρώπινες κοινωνίες μεταλλάσσονται. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνουν ένα με την εξέλιξη των ευρωεπιστημών, που μοιάζει οργολιανό, δεν είναι, η Huxley, να γίνουν ένα με τις μηχανές, με την τεχνητή νοημοσύνη και στην τελική δεν χρειαζόμαστε όλοι. Υπάρχει υπερπληθυσμός, ας το δούμε, ας μείνουν αυτοί που μπορούν και αντέχουν. Και αναρωτιέμαι, υπάρχουν εργαλεία σήμερα στα χέρια της ανθρωπότητας να μπορέσει χωρίς τεχνοφοβία να αξιοποιήσει δηλαδή τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, αλλά να αποκρούσει την ενδεχόμενη χειραγώγησή της, για να είμαι συγκεκριμένος. Έλεγχος τροφής, έλεγχος νερού, έλεγχος ενέργειας, έλεγχος σκέψης, έλεγχος πληροφορίας. Εδώ έχουμε αμφισημία των λέξεων. Λες μια λέξη και δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Ο άνθρωπος, κύριε Σαχίνη, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την επιστήμη και την τεχνική στο έπακρο και να την αξιοποιήσει για το συμφέρον της ανθρωπότητας, για το συμφέρον της ανάπτυξης, της οικονομίας,
για το συμφέρον της καλύτερης διαβίωσης των ανθρώπων, της ευημερίας γενικότερα, της οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής ανάπτυξης των λαών και των κρατών, των χωρών όλων, προς το συμφέρον των εργαζομένων των λαών. Αλλά έχει και την δυνατότητα επίσης να καταστρέψει και το περιβάλλον και την οικονομία και τον ίδιο τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν οι επιλογές έχουν να κάνουν και με το τι πολιτικές επιλογές ανατίθενται σε αυτούς που έχουν την πραγματική εξουσία και τη διακυβέρνηση της κάθε χώρας και φυσικά στο σύνολο των χωρών. Όταν λοιπόν αυτός ο πλούτος ο αμύθιτος συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια, σε όλο και λιγότερα χέρια, με βαθύπλουτους ανθρώπους, τρισεκατομμυριούχους που δεν ξέρουν τι έχουν, που ελέγχουν τα πάντα και βεβαίως οι κυβερνήσεις, τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούν αυτή την τάξη, αυτούς τους λίγους, τους αναθέτουν οι λαοί την εξουσία, τότε φτάνουμε σε αυτή τη βαρβαρότητα τον 21ο αιώνα, την ώρα που θα μπορούσαμε να ζήσουμε όλοι οι λαοί ευτυχισμένοι, ο κάθε λαός να έχει την ευημερία του. Άρα λοιπόν είναι το ζήτημα τι επιλογές κάνεις. Γιατί, να πούμε ένα παράδειγμα, η φύση για παράδειγμα έχει κάποιους περιορισμούς. Φυσιολογικό. Το θέμα είναι αυτούς τους περιορισμούς ο άνθρωπος να τους αναπτύξει για το συμφέρον και της ίδιας της φύσης, άρα της κοινωνίας, άρα και του ίδιου του ανθρώπου, ή να τους αναπτύξει σε τέτοιο βαθμό αξιοποιώντας την τεχνολογία που θα την καταστρέψει. Και το ζούμε αυτό και με το περιβάλλον, έτσι, για παράδειγμα, όλες αυτές οι πολιτικές δήθεν της πράσινης μετάβασης που έρχονται μετά από μια βίαιη καταστροφή του περιβάλλοντος που ο άνθρωπος την κάνει εν ονόματι πάλι της επιστήμης και της τεχνολογίας γιατί έχει αυτή τη δυνατότητα, αναπτύσσοντάς την δηλαδή, αλλά σε λάθος κατεύθυνση, ή ακόμα και στην ίδια τη φύση. Δηλαδή, να φτιάξεις έναν άνθρωπο μηχανή, όπως μου είπατε, αλλά αυτό αλλάζει την ίδια την ανθρωπότητα, αλλάζει την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Η επιστήμη, η τεχνολογία έχουν τέτοιες δυνατότητες σήμερα. Το θέμα είναι θα την αξιοποιήσουμε για να καταστρέψουμε τον άνθρωπο ή θα την αναπτύξουμε για να διαμορφώσουμε νέες κοινωνικές σχέσεις που θα υπηρετούν τον άνθρωπο, που θα υπηρετούν την ανθρωπότητα και θα αναπτύξουν και το περιβάλλον και τον πολιτισμό και τα πάντα έτσι ώστε ο άνθρωπος να ζει με ευημερία, με ανάπτυξη και να μπορεί να επιβιώνει σε μια κατάσταση δύσκολη που οφείλεται, ξαναλέω, πάλι στην διαμάχη και στην αντιπαλότητα, στον ανταγωνισμό των λίγων. Που αυτά δεν είναι, έχουν όνομα. Είναι δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο, είναι αν θέλετε με άλλη λέξη να πούμε η μονοπωλιακή όμιλη, είναι τα καρτέλ της ενέργειας για παράδειγμα τη σημερινή εποχή. Μπορεί να προσδιορίσεις επιστημονικά με χίλιους δυο όρους, γιατί αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και μιλάμε βέβαια για ένα σύστημα που είναι ο καπιταλισμός, που είναι η σύγχρονη βαρβαρότητα. Αισθάνεστε ότι όλη αυτή η κρισιακή εικόνα εργαλειοποιείται και εδώ υπάρχει και ευθύνη, αν θέλετε, στο επιστημονικό δυναμικό, λέω με την έννοια όχι πια της επιστήμης αλλά της επιστημονοσύνης. Είπατε προηγουμένως το μεγάλο κεφάλαιο. Πρέπει να σας πω ότι πριν 20 χρόνια οι λέξεις καπιταλισμός και κεφάλαιο ήταν ταμπού. Σήμερα ο ίδιος ο μύστης του κεφαλαίου λέει έχω τον καπιταλισμό τον αρχέτυπο, έχω τον χρηματοοικονομικό καπιταλισμό, δηλαδή έχει απενοχοποιηθεί ο συζήτηση ακόμη και από τους μύστες του. Άρα το ερώτημά μου εδώ είναι το εξής. Σας φοβίζει, το σκέφτεστε, το αναλύετε, το γεγονός ότι έχουμε εργαλειοποίηση ζητημάτων. Διάβασα την ομιλία σας στο Ηράκλειο. Είπατε μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης έχει εργαλειοποιηθεί σε βάρος των λαών. Δηλαδή, σε λίγο καιρό θα σας κυνηγάω για το ανθρακικό σας αποτύπωμα και θα με κυνηγάτε. Όμως ανθρακικό αποτύπωμα αφήνουν οι πόλεμοι, λέω ένα παράδειγμα, και δεν κουνιέται φύλλο. Τα πάντα ισχύουν. Το ίδιο είναι και ο πόλεμος που γίνεται στην οικονομία ανάμεσα σε διάφορα συμφέροντα για να ελέγξουν την πράσινη μετάβαση, για να ελέγξουν την ενέργεια, τους ενεργειακούς πόρους κάθε περιοχής,
κάθε χώρας και βεβαίως εδώ οφείλεται στο ότι όλα αυτά εμπορευματοποιούνται, ότι είναι με βάση το κέρδος σε ιδιώτες, ενώ έπρεπε να είναι μια καθαρά κρατική πολιτική. Βλέπετε, για παράδειγμα, την Ελλάδα και το πώς ακολουθεί αυτό το ζήτημα της πράσινης μετάβασης με βάση φυσικά τις κατευθύνσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψήφισαν το χρηματιστήριο ενέργειας, ψήφισαν το εμπόριο ρήπων, κάναν την πολιτική που δήθεν κόστιζε για το περιβάλλον να κλείσουμε τα λιγνητορυχεία, να κλείσουμε την Πτολεμαΐδα και μετά όταν έγινε ο πόλεμος στη Ρωσία και ανέβηκε το φυσικό αέριο, γιατί υποτίθεται ήταν ακριβώς ο λιγνίτης πριν και κατέστρεφε και το περιβάλλον που δεν ισχύει απόλυτα, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και ήρθε το φυσικό αέριο με τον πόλεμο να εκτιναχθεί στα ύψη η τιμή του και μετά αντεβούρ πάλι να ανοίξουμε τα λιγνητορυχεία, την παραγωγή εκεί ηλεκτρενέργειας που είχαμε κλείσει στην Πτολεμαΐδα με τεράστιο κόστος. Και φυσικά με κόστος που τα πλήρωσε πάλι ο ελληνικός λαός. Χρωματιστά. Βλέπετε τι γίνεται. Τα πληρώνει χρωματιστά. Τα πληρώνει χρωματιστά. Άλλο, άλλη αστεία. Τέλος πάντων. Αλλά αυτή είναι. Τέλος πάντων, μην πούμε τα γνωστά, γιατί τέτοια φιντάνια βγάζει και η Ελλάδα και κυβερνούν αυτή τη χώρα. Ή να πάρουμε το ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Βεβαίως. Να αξιοποιηθούν οι ανανεώσιμες πηγές. Η Ελλάδα, το έχω πει επανειλημμένα, έχει και πολύ ήλιο που μπορεί να αξιοποιήσει τα φωτοβολταϊκά, έχει ανέμους που μπορεί να αξιοποιήσει τις ανεμογεννήτριες, βεβαίως. Αλλά σε ποιανών χέρια είναι αυτά, πού γίνονται αυτά, πού φυτεύονται οι ανεμογεννήτριες, πού φυτεύονται τα φωτοβολταϊκά. Εδώ υπάρχει σχέδιο. Εδώ χρειάζονται συγκεκριμένα επιστημονικά κρατικά σχέδια κεντρικά για το που θα φτιαχτούν, για παράδειγμα, τα αιωλικά πάρκα. Εδώ χρειάζονται προϋποθέσεις και νομικές και πολιτικές αποφάσεις που να λένε ότι μέχρι εκεί θα είναι το κόστος. Δεν μπορεί να μετακυλίεται το κόστος του ρεύματος, της ενέργειας, για παράδειγμα, στον απλό πολίτη, στον εργαζόμενο που δεν ξέρει πώς να ζήσει την οικογένειά του με τους χαμηλούς μισθούς, με το φόρο, με το ένα και το άλλο. Και αντίθετα να κερδίζουν οι μεγάλες αυτές εταιρείες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ελλάδα, έχουμε ξαναπεί, έχει πάρα πολλά νερά. Έχει λίμνες, έχει ποτάμια. Γεωθερμία. Μπορεί να αξιοποιήσει, έχει τη γεωθερμία, γιατί είμαστε και σεισμική χώρα. Οι αματικές πηγές, για παράδειγμα, από την περιοχή που κατάγουμε εγώ, η Φθιώτιδα και όλη η Στερεά, έχει πάρα πολλές αματικές πηγές. Έχει πάρα πολύ υψηλή γεωθερμία. Και δυστυχώς δεν αξιοποιείται από το κράτος η γεωθερμία για την παραγωγή ενέργειας. Γιατί δεν αξιοποιούνται υδροηλεκτρικά έργα. Έχει χώρα αντίκτυπο. Άρα λοιπόν έχουμε δυνατότητες να αναπτύξουμε. Για να μπορέσετε εσείς σε μια κοινότητα εδώ απ' έξω, στο Ζαρό για παράδειγμα, να βάλετε ως κάτοικοι φωτοβολταϊκά και να έχετε ρεύμα και να δίνετε ρεύμα, υπάρχει δίκτυο χαμηλής τάσης, αφού δεν υπάρχει στη χώρα. Αυτό δεν δείχνει στην ουσία. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται επιστημονικό σχέδιο, κεντρικό επιστημονικό σχέδιο από το κράτος και για τα αιωλικά πάρκα και για το πώς θα δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις. Όταν λοιπόν ξεπουλάς ουσιαστικά τις δυνατότητες, τις παραγωγικές και στην ενέργεια, τους ενεργειακούς πόρους σε μεγάλους ομίλους, ιδιωτικούς ομίλους και εγχώριους, αλλά κυρίως και ξένους που διαπλέκονται με διάφορα πολυεθνικά, διεθνικά μεγαθύρια, τότε δημιουργούνται και αυτό που είπατε πριν, και οι ανταγωνισμοί, τότε δημιουργούνται και οι πόλεμοι, δημιουργούνται και οι συγκρούσεις. Γιατί για τα συμφέροντα των ενεργειακών πηγών, των ενεργειακών πόρων, των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων γίνονται οι πόλεμοι αποκαταβολής ανθρωπότητας. Πόσο μάλλον σήμερα που έχουμε φτάσει στον καπιταλισμό που βρίσκεται στο τελευταίο ανώτερο στάδιό του, τον υπεριαλισμό, όπου συγκρούονται για τα συμφέροντά τους, τα οικονομικά κυρίως συμφέροντά τους, αλλά και τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, ισχυρά κράτη, ισχυρές καπιταλιστικές χώρες. Ήθελα να έρθω στην καυτή επικαιρότητα, που είναι πολυεπίπεδη και αφορά τη χώρα, με αυτό που ανοίγει η εβδομάδα που έρχεται, που είναι η κινητοποίηση των αγροτών. Όμως πριν από αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Εντάξει, φύγατε από την αμηχανία του να μην ψηφίσετε το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Έχετε συνέρθει, γιατί εδώ η συμπατριώτησά μας, η κυρία Μπακογιάννη, σε εσάς απευθύνθηκε, λέγοντας ότι κατανοεί την αμηχανία σας, να λέτε ότι στηρίζετε τα δικαιώματα των ομόφυλων,
αλλά δεν ψηφίζεται το νομοσχέδιο. Καλά, η κυρία Μπακογιάννη, επειδή άκουσε εμένα που το είπα πρώτο στη Βουλή ότι έχει αμηχανία και πρόβλημα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που αποδείχθηκε και για την τεράστια μηχανία που έχουν. Βέβαια, μάλλον θα κοίταγε στον καθρέφτη τον εαυτό της η κυρία Μπακογιάννη με αυτό το ειρωνικό χαμογελάκι που συνηθίζει να κουβαλάει συνήθως και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή και στα τηλεοπτικά κανάλια για να το λέει αυτό. Μα 20 τόσοι βουλευτές καταψήφισαν τον νόμο που έφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Πόσοι ακόμα, 50 τόσοι, 52. Δεν θυμάμαι τον αριθμό, τις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πήγαν στα σπίτια τους, καθίσαν σπίτια τους και δεν ψηφίσαν. Ή γυρνούσαν έξω από το κτίριο για να μην μπουν μέσα και ψηφίσουν. Αντίστοιχα άλλα κόμματα, γιατί αμηχανία, πρόβλημα, είχαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και το ΠΑΣΟΚ, που αρκετοί βουλευτές του απήχαν ή καταψήφισαν, και ο ΣΥΡΙΖΑ, λιγότεροι από αυτό το κόμμα καταψήφισαν, και η Νέα Αριστερά, επίσης με τους δύο βουλευτές της μειονότητας, και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη η κυρία Μπακογιάννη και οι κάθε είδους Μπακογιάννηδες και Μητσοτάκηδες και ας αφήσουν το ΚΚΕ. Εμείς συγκεκριμένα με στοιχεία μιλήσαμε. Είμαστε το μόνο κόμμα, κύριε Σαχίνη, ο ελληνικός λαός, ο λαός της Κρήτης εδώ που απευθυνόμαστε το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, ότι ήμασταν το μόνο κόμμα με σταθερή θέση από την αρχή για αυτά τα ζητήματα. Είμαστε το μόνο κόμμα που ναι μεν εξελίσσει τις θέσεις του με βάση τη σύγχρονη πραγματικότητα και παρακολουθεί και συνεχώς εξυγχρονίζεται και παρακολουθεί την επιστημονική κοινότητα, τις επιστημονικές αναλύσεις και έρευνες και συζητά με αυτούς, όπως και συζητά με ανθρώπους που εκφράζουν συγκεκριμένα προβλήματα ή τους αποσχολούν συγκεκριμένα προβλήματα. Και εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι καμιά σχέση με την άποψη για το σεξουαλικό προσανατολισμό που μπορεί να έχει ο κάθε ένας ή κάθε μια από αυτή τη χώρα. Μακριά από μας η ομοφοβία, η τρανσφοβία ή όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν έχουν καμιά σχέση η στάση μας στο συγκεκριμένο εντελώς αντιδραστικό και όχι προοδευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας ήταν από την αρχή αυτή. Γιατί μιλάμε από θέσεις αρχών και το πρόβλημά μας, ξέρει ο καθένας, δεν είναι ο γάμος αν θα γίνεται σε ένα συμβολιογραφικό γραφείο με το σύμφωνο συμβίωσης ή αν θα πηγαίνει ένα ζευγάρι ομόφυλο ή ετερόφυλο στο Δημαρχείο ή στον Αντιδήμαρχο όπως κάναμε εμείς παλιότερα, επειδή έτσι ήταν οι συνθήκες τότε, οι ιστορικές, και αυτές ήταν οι αποφάσεις για να μας βάζει την τσίφρα του, την υπογραφή, ο Δήμαρχος ή ένας Αντιδήμαρχος και να μας λέει δύο ανθόσπαρτων. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το κάθε ζευγάρι θα μπορούσε να λύσει το ζήτημα της συμβίωσής του όπως αυτό ήθελε. Αν ήταν αυτό το ατομικό δικαίωμα. Αλλά για το οποίο κόπτονται. Ποιο είναι το τελικά πρόβλημα, το θέμα, γιατί το πρόβλημα μου, που κύριε, θέσαμε κύριε εμείς, Κουτσουμπά, γιατί εγώ μίλησα 45 λεπτά. Μάλιστα, και ήμουν. Λέτε όμως πολύ, ότι είναι αντιδραστικό. Και θέλω να σας σημειώσω, αυτό, για να απαντήσετε έρχομαι συνολικά, ότι την επαύριο της ψήφισης ήρθαν 28 πρεσβευτές και είπαν μπράβο. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι. Τι πρεσβευτές? Πρεσβευτές χωρών μελών. Τον ΗΠΑ, για παράδειγμα. Και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι είπαν ναι, ότι η χώρα μα είναι μια προοδευτική κράτος δικαίου. Και μόνο από αυτό που λέτε, ναι, καταλαβαίνετε πόσο αντιδραστικό είναι. Όταν μιλάτε για πρεσβευτές κορυφαίων χωρών που σκοτώνουν παιδιά είτε στην Ουκρανία, είτε στην Παλαιστίνη, είτε οπουδήποτε στον κόσμο. Όταν συμπεριφέρονται και δημιουργούν προσφυγόπουλα για να τα τεκνοθετούν, τα υιοθετούν διάφορα ζευγάρια, είτε ετερόφυλα είτε ομόφυλα, ή να κάνουν αναδοχές, τότε δίνεται απάντηση και στο ερώτημα. Για μας δεν είναι κριτήριο προοδευτικότητας αν κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάναν αυτό και πρέπει να τους μιμηθούμε, λες και είμαστε οι σαλτιμπάγκοι τους. Γιατί αυτό καταντάει να είναι η κυβέρνηση. Πρόοδος πραγματική είναι να σκέφτεσαι και το δικαίωμα το κοινωνικό που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι να ζήσει όμορφα τη ζωή του όπως τη θέλει με τις επιλογές της δικές του, αλλά και το δικαίωμα των παιδιών.
Και εδώ είναι ανώτερο το δικαίωμα του παιδιού. Γιατί αν θέλετε δεν είναι ατομικό δικαίωμα ενός ομόφυλου ζευγαριού, για παράδειγμα, να έχει παιδί. Το δικαίωμα είναι του παιδιού. Έχει υποχρέωση το κάθε ζευγάρι, είτε ετερόφυλο είτε ομόφυλο, να αναθρέφει, να φροντίζει το παιδί, αν έχει, αν είναι φυσικός ή θετός γονέας, γιατί τέτοια πράγματα έχουμε και στην ελληνική κοινωνία, σε μικρή βέβαια διάσταση όσον αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι διαφορετικό ζήτημα. Και διαφορετικό ζήτημα πώς πρέπει να γίνεται η προστασία των παιδιών. Και με αυτό το νομοσχέδιο, και γι' αυτό το λέω αντιδραστικό και επικίνδυνο, και ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για τη χώρα μας και για τις ίδιες τις σχέσεις των ανθρώπων, οδηγεί σε τεκνοποίηση εμπορευματοποιημένη, οδηγεί στο να μεγαλώνει το εμπόριο και ο κίνδυνος εμπορίου παιδιών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι Ρωμά, όπως είναι πρόσφυγες, όπως είναι μια σειρά άλλες κατηγορίες. Δυναμώνει το εμπόριο της παρένθετης μητρότητας, που είναι η πιο αισχρή μορφή εκμετάλλευσης του γυναικείου σώματος, και όχι αυτά που λένε διάφοροι απαράδεκτοι, και ακούστηκαν και μέσα στη Βουλή, ότι τι είναι μια μήτρα, τι είναι δηλαδή η μητέρα αυτή που γεννά, είναι ένα εργαλείο που μπορεί να το φτιάξει και μια μηχανή, όπως μου λέγατε πριν, με βάση την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, που έχει αυτές τις δυνατότητες και την αναποθέτει αυτή τη μήτρα. Είναι ένα εργαλείο και τίποτα άλλο. Μα αυτό είναι η μητρότητα. Αυτό είναι η γέννηση του παιδιού. Άρα λοιπόν αυτή η άκρατη εμπορευματοποίηση, η ιδιωτικοποίηση των πάντων, η εκμετάλλευση των γυναικών και των ανθρώπων, όπως είναι και το εμπόριο σπέρματος, όπως είναι και το εμπόριο για τη μήτρα της παρένθετης μητρότητας, αυτά είναι τα ζητήματα που μας ανησυχούν. Και όχι από φοβία ή από την προσπάθεια απομόνωσης αυτών των ανθρώπων, όπως λένε διάφοροι παρατρεχάμενοι. Γιατί αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν να λυθούν πάρα πολύ καλά. Και βέβαια αυτή όλη η ιστορία ότι δήθεν έτσι προστατεύονται τα παιδιά που τα παίρνουν τάχα μου από τα οικοτροφία, από δομές δημόσιες, κρατικές ή άλλες που είναι εκεί και τα πάνε σε μια οικογένεια, είναι όχι ψέματα. Δεν στέκουν πουθενά. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι μόνο 149 παιδιά είναι προς υιοθεσία σε τέτοιες κρατικές ή άλλες δομές. Και υπάρχουν 2.700 αιτήσεις από ζευγάρια, από ξεχωριστούς ανθρώπους για να τα υιοθετήσουν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιου είδους πρόβλημα. Άρα το ζήτημα, το μόνο που ανοίγει το νομοσχέδιο αυτό, όσο και αν χτυπιούνται της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν το ανοίγει, είναι ότι de facto θα ανοίξει το δρόμο γονέας 1, γονέας 2, ανοίγει de facto το δρόμο για μεγαλύτερο εμπόριο σπέρματος από τα ομόφυλα ζευγάρια γυναικών, και φυσικά το εγκληματικό μεγάλο, το εμπόριο της παρένθετης μητρότητας, που ανοίγει για τα ζευγάρια των ομόφυλων ανδρών που θα παντρεύονται πλέον και με πολιτικό γάμο. Ενώ είναι ζητήματα τα υπόλοιπα όλα, όπως είναι κληρονομικά, όπως είναι ζητήματα υγείας, όπως είναι άλλα που αφορούν τα παιδιά που μεγαλώνουν είτε σε ετερόφυλα είτε σε ομόφυλα ζευγάρια, που πάρα πολύ καλά μπορούσαν να λυθούν με κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις, που και εμείς θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε να τις κάνουν αν δεν υπάρχουν, αν και οι περισσότερες υπάρχουν από το υπάρχον αστικό δίκαιο, επιλύονται και με το σύμφωνο συμβίωσης, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά πραγματικά να μπορούν να ζουν σωστά. Και όταν ένας από τους γονείς, για παράδειγμα, τους ομόφυλους φύγει από τη ζωή ή σταματήσει η στήριξή του, να μπορεί ο άλλος να το παίρνει με μια απλή πράξη συμβολιογραφική. Τα ζητήματα της Επιτροπίας, για παράδειγμα, ισχύουν για τους πάντες. Έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως είναι η γονεϊκή μέρημνα. Είναι ότι δεν είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες ίσοι απέναντι στον νόμο. Γιατί να υπάρχει. Μα φυσικά πρέπει να είναι ίσοι. Ναι. Μα φυσικά πρέπει να είναι ίσοι. Μα κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε αντίρρηση και για τα ετερόφυλα ζευγάρια. Αν ήμασταν εμείς κυβέρνηση, δεν θα βάζαμε υποχρεωτικότητα στο γάμο, είτε το θρησκευτικό, είτε τον πολιτικό, είτε το σύμφωνο συμβίωσης. Εμείς θεωρούμε ότι η σχέση της συμβίωσης ενός ζευγαριού, ομόφυλου ή ετερόφυλου, θα μπορούσε να λυθεί πολύ απλά, χωρίς οικονομικούς ή άλλους κοινωνικούς καταναγκασμούς. Να αποφασίζαν τον τρόπο συμβίωσής τους οι ίδιοι. Δηλαδή να ζούσαν μαζί, να μεγαλώναν τα παιδιά τους μαζί,
να δηλώναν ότι αυτά είναι παιδιά τους εκεί στο μεευτήριο που θα γεννιόταν, στο νοσοκομείο και βεβαίως στο δημαρχείο, αλίμονο. Και από εκεί και πέρα να ζούσαν τη ζωή τους. Και όλα τα υπόλοιπα, είτε κληρονομικά ξαναλέω, είτε γίνεται μετά το θάνατο του ενός ή τη μη στήριξη του ενός ή το διαζύγιο και των δύο με νέους γονείς ή πώς αντιμετωπίζονται ζητήματα υγείας, για παράδειγμα. Ποιος βάζει την υπογραφή του για να γίνει μια εγχείρηση σε ένα νοσοκομείο που θέλει να έχει κάποια σχέση με το παιδί. Να έχει. Mm-hmm. Λύνονται πολύ απλά με απλές συμβολιογραφικές πράξεις. Πείτε μου κάτι, οι υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης λένε ότι μας ασκεί κριτική το ΚΚΕ, το είπατε και στην ομιλία στο Ηράκλειο, ότι βάλαμε πλάτη σε μια ισχνή κυβερνητική πλειοψηφία για να περάσει το νομοσχέδιο. Στην ουσία, δηλαδή, στηρίξαμε την πολιτική Μητσοτάκη που δεν στήριξαν βουλευτές της, αλλά το ΚΚΕ δεν στήριξε καν το ότι δεν είμαστε κράτος δικαίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα για μείζωνος σημασίας θέματα, σαν και αυτό που θίξατε, το έγκλημα των Ντεμπών, τις παρακολουθήσεις, το ρόλο της δικαιοσύνης και μάλλον τη μη διάκριση των εξουσιών. Άρα το ΚΚΕ, λέει, μας κουνάει το δάχτυλο, όταν το ΚΚΕ με τη στάση του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάζει πλάτη στο να εμφανίζει τη χώρα ότι είναι κράτος δικαίου χωρίς να είναι. Η μόνη συνεπής στάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν η στάση του ΚΚΕ. Το παρόν που έδωσε το ΚΚΕ σε αυτό το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου αναγνωρίστηκε ευρύτερα, πιστεύουμε, από τον ελληνικό λαό. Υπήρχε αναλυτική τοποθέτηση των δύο ευρωβουλευτών του ΚΚΕ, του Κώστα του Παπαδάκη και του Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνου, όπου μιλάνε γιατί σε κάποια ζητήματα συμφωνούμε με αυτό το ψήφισμα, όπως ήταν διάφορα θέματα που άπτονται κοινωνικών δικαιωμάτων, εργασιακών δικαιωμάτων, θεμάτων βίας, καταστολής ενάντια σε κινητοποίησης κλπ. Αλλά απ' την άλλη μεριά, μια σειρά ζητήματα που έθετε το ψήφισμα, είτε για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, με όλα αυτά που σας είπα πριν και την κατάργηση ουσιαστικά μητρότητας, πατρότητας και όλα αυτά που ανοίγουν τον ασκό του αιώλου. Όπως επίσης για ζητήματα καταστολής, που λέγαν για την ασφάλεια δήθεν των πολιτών ότι υπάρχουν μέτρα. Όπως και μια σειρά άλλα, δεν το έχω εδώ το ψήφισμα και την τοποθέτηση του ΚΚΕ. Βάλτε τα εσείς κάτω αντικειμενικά ως δημοσιογράφος, ας τα βάλει ο κάθε Έλληνας πολίτης και εδώ στην Κρήτη, οι άνθρωποι της Κρήτης, και να δουν ποιος έχει δίκιο. Έχει η Νέα Δημοκρατία, όσοι από τη Νέα Δημοκρατία το ψήφισαν, ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, ή έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι καθαρή, νομίζω, η απάντηση που θα δώσει ο κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος. Κύριε Κουτσούμπα, θέλω να πάμε σε μια διακοπή ως εξής. Υπάρχει το έγκλημα των Ντεμπών, το οποίο συμπεριλήφθη σε αυτό το καταδικαστικό ψήφισμα. Υπάρχει απάντηση για πρώτη φορά στα χρονικά από τον Άριο Πάγο σε ένα πολιτικό κείμενο. Καλό ή κακό, είναι πολιτικό κείμενο. Υπάρχουν οι συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών που υποστηρίζουν ότι ένα χρόνο τώρα γίνεται εμφανώς προσπάθεια συγκάλυψης πολιτικών ποινικών ευθυνών, αρκεί να πει κανείς το μπάζωμα του χώρου, και την ίδια στιγμή εγκαλούν και τη δικαιοσύνη για το ρόλο της. Αυτό είναι ένα θέμα, διότι η δικαιοσύνη εγκαλείται από άλλους και για το ρόλο της στο θέμα των υποκλοπών, την ταχύτητα εξέλιξης. Σας προβληματίζουν, πώς θα προσεγγίζετε? Έτσι θέλω να πάμε σε διακοπή. Βεβαίως, η Νέα Δημοκρατία θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να συγκαλύψει τις τεράστιες εγκληματικές ευθύνες που έχει η ίδια ως κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια υπό τον κύριο Μητσοτάκη και με υπουργό συγκεκριμένα τον κύριο Καραμαλή στη συγκεκριμένη περίοδο του εγκλήματος των Ντεμπών, όπως και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις της όπου συμμετείχε. Αλλά από την άλλη μεριά επίσης βλέπουμε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει προσπάθεια να συγκαλύψει τις δικές του ευθύνες, που επίσης είναι μεγάλες, για την περίοδο που εκείνος κυβερνούσε για τα 5 χρόνια. Με υπουργό τότε, υπό τον κύριο Τσίπρα πρωθυπουργό, και βεβαίως με υπουργό τον κύριο Σπύρτζη. Και φυσικά το ΠΑΣΟΚ κάνει τις δικές του προσπάθειες να συγκαλύψει για όσες περιόδους, είτε με τη Νέα Δημοκρατία σε συμμαχική κυβέρνηση κυβερνούσε, είτε μόνο πριν μόνο του ως μονοκομματική κυβέρνηση.
Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτά τα κόμματα για τους δικούς τους μικροκομματικούς λόγους το καθένα προσπαθούν να συγκαλύψουν τις δικές τους ευθύνες. Και εδώ ξέρετε κύριε Σαχίνη, δεν μπαίνει ποσοστιαία το ζήτημα. Εγώ να σας πω, ναι, έχει 60%, 70% ευθύνη η Νέα Δημοκρατία και οι υπουργοί της. Έχει, ξέρω εγώ, 30% ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπουργοί της. Έχει 20% το ΠΑΣΟΚ και οι υπουργοί του οι αντίστοιχοι για το πώς χειρίστηκαν το ζήτημα των μεταφορών, των τρένων και φτάσαμε σε αυτό το έγκλημα το τεράστιο των τεμπών. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Άρα αυτό πρόκειται. Δηλαδή, εάν αυτός που ξεκίνησε να νομοθετεί, για παράδειγμα, την απελευθέρωση των μεταφορών, των σιδηροδρόμων, αυτός που ξεκίνησε να βάζει διάφορους υπεύθυνους οι οποίοι ήταν ανειδίκευτοι ή δεν είχαν εξειδίκευση στο συγκεκριμένο, αυτοί που διαχειρίστηκαν κονδύλια και δεν βάλαν την τηλεδιοίκηση και όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά μέτρα που έχει σήμερα η επιστήμη. Αυτοί που έκαναν όλα αυτά και φτάσαμε με... Γιατί το ένα χτίζεται σιγά σιγά και φέρνει το άλλο μέχρι να φτάσει σε ένα έγκλημα. Δεν γίνεται ξαφνικά κάποια ωραία στιγμή ένας έκανε ένα λάθος και τέλειωσε. Ένας σταθμάρχης βλάξ, ανόητος, ανεύθυνος, δεν ξέρω τι, μεθυσμένος που λέγαν άλλοι, έκανε αυτό και το χειρίστηκε. Βεβαίως και αυτοί έχουν ευθύνη, αλλά εκεί είναι το κύριο πρόβλημα. Ή θα δούμε ως κοινωνία, ως κράτος, ποιες είναι οι βασικές ευθύνες. Και εδώ υπάρχουν τεράστιες, πρώτα απ' όλα πολιτικές ευθύνες για τις αποφάσεις που πήραν αυτά τα τρία συγκεκριμένα κόμματα και νομοθέτησαν, οι υπουργοί τους που χειρίστηκαν ζητήματα και βεβαίως όλοι αυτοί έχουν και ποινικές ευθύνες. Και πρέπει να αποκαλυφθούν. Αυτό θα κάνει το ΚΚΕ. Εμείς αυτή την υπόσχεση έχουμε δώσει στα παιδιά που χάθηκαν και στις οικογένειες των ανθρώπων που ακόμα θρηνούν και θα θρηνούν για πάντα. Οι οικογένειες, επιμένω λίγο, γιατί θεωρώ ότι είναι μείζονος σημασίας, κλείνουμε και ένα χρόνο και ακόμη δεν έχει υπάρξει φως παρά τις προσπάθειες και που... Και μάλιστα τη μέρα της τραγωδίας γίνεται μεγάλη απεργία και κινητοποίηση. Ακριβώς. Και καλό θα ήταν να το συμπεριλάβετε σε ένα σποτ στην καμπάνια που κάνετε και το έγκλημα των τεμπών. Θα έλεγα εγώ, κύριε Κουτσούμπα. Ωραία. Δεν το έχετε παρακολουθεί. Με προλαβαίνετε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως. Υπάρχει θέμα τουλάχιστον για τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης? Δηλαδή, είναι ευαίσθητα στο να απαντήσουν σε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανεξαρτησία, αλλά δεν βλέπουν, λέει ο κόσμος και το λένε και οι συγγενείς, την ίδια ευαισθησία όταν πάνε γονείς χαροκαμένοι και τους λένε, παιδιά, αυτό ήταν. Μην ασχολείστε με τον μπάζωμα. Πηγαίνετε και σε μια εκκλησία. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει ευθύνη η δικαιοσύνη. Γιατί πάμε ξανά στην ουσία του προβλήματος που συζητάμε για το σύστημα που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες. Δηλαδή ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Εμείς είχαμε μιλήσει και κατά τις συνταγματικές αναθεωρήσεις και κατά τις πρωτοβουλίες που πάρθηκαν από διάφορες κυβερνήσεις για να φέρουν νομοθετικές ρυθμίσεις για θέματα δικαιοσύνης, ότι πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να εκλέγεται από τους ίδιους τους δικαστές, από τους ίδιους τους λειτουργούς της, και όχι να διορίζεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό και υπουργό, όποιος κι αν είναι αυτός, διότι τότε απολογείται σε αυτόν. Άρα λοιπόν, τελεία και παύλα σε αυτό το ζήτημα. Αυτό πρέπει να λυθεί. Και μην μιλάμε τώρα για δέσμευτη δήθεν και ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν δικαστές τίμοι, έντιμοι άνθρωποι που τιμούν το λειτουργήμά τους και τον όρκο που έχουν δώσει. Υπάρχουν και τέτοιοι. Όμως συνολικά όλο το σύστημα αυτό τους εγκλωβίζει μαζί με τους νόμους που ψηφίζουν οι κυβερνήσεις, αυτοί που τους έχουν διορίσει εκεί, να είναι και άδικο και απαράδεκτο για τα λαϊκά συμφέροντα, για τον ελληνικό λαό. Γιατί αυτός είναι ο αδικημένος. Αυτός πρέπει να βρει το δίκιο του στο δικαστήριο. Και όχι ο κάθε επιχειρηματίας ή ο κάθε υπουργός και ο κάθε πρωθυπουργός για να τη γλιτώνει με ελαφρά πηδηματάκια και να ξαναζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού για να κάτσει στο σβέρκο του ξανά για να κάνει μια από τα ίδια. Πάω σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις, εκτάκτως απόψε με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Κύριε Κουτσούμπα, ανοίγει μια εβδομάδα. Θα έχουμε σύγκρουση την Τρίτη, διότι ο Υπουργός λέει: ελάτε όπως είστε, με τα πόδια, με λεωφορεία, μην έρθετε με τα τρακτέρ. Οι αγρότες λένε ότι δεν μας ικανοποιούν αυτά που πήραμε. Δεν είναι η ουσία, λένε οι αγρότες. Για μας είναι πια θέμα επιβίωσης, δεν είναι θέμα επιδοτήσεων, που και αυτές καλοδεχόμενες είναι, αλλά δεν διεκδικούμε αυτό. Θεωρούμε ότι ξεριζωνόμαστε. Έρχεται σύγκρουση την Τρίτη. Οι αγρότες έχουν απόλυτο δίκιο. Εμείς υποστηρίζουμε όλα τα αιτήματά τους, είναι δίκαια, έχουν φτάσει στο αμήν, δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις και μην αρχίσει με συκοφαντίες, με το γνωστό κοινωνικό αυτοματισμό να απειλεί τους αγρότες. Γιατί θα τους βρει μπροστά τους, μπροστά της. Εδώ οι αγρότες έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν. Το τρακτέρ είναι το σύμβολο του μόχθου τους. Είναι αυτό με το οποίο βγάζουν την παραγωγή τους για να ζήσουν οι ίδιοι και κυρίως για να προσφέρουν όσο γίνεται πιο φθηνά και ποιοτικά προϊόντα στον ελληνικό λαό. Άρα λοιπόν το ζήτημα αυτό της αγροτικής παραγωγής πρέπει να μπει στο προσκήνιο επιτέλους, πρέπει να σταματήσει η κυβέρνηση να στρουθοκαμιλίζει, θα πρέπει να σταματήσει να λέει ψέματα και να θυμάται τις αντοχές της οικονομίας, τους δημοσιονομικούς στόχους που δεν πρέπει να παρεκκλίνουν μόνο όταν πρόκειται για τους αγρότες ή για άλλα ευάλωτα καταπιεσμένα τμήματα του πληθυσμού, εργάτες στον ιδιωτικό τομέα, για παράδειγμα, αυτοαπασχολούμενους, και να τους τσεκουρώνει αυτούς συνεχώς. Διότι έχει χρήματα, για παράδειγμα, και δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο σε εφοπλιστές, σε όλους τους εφοπλιστές. Αφορολόγητο πετρέλαιο δεν δίνει όμως στους αγρότες. Πώς έχει χρήματα, και μιλάμε για πολλά εκατομμύρια εδώ, να δίνει φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές και δεν έχει για τους αγρότες. Τα 82 εκατομμύρια που τα ανεμίζει και λέει και ακούει ο άλλος πω τους δίνει 82 εκατομμύρια, αυτά δεν είναι ούτε τα μισά από αυτά που έπαιρναν οι αγρότες έως το 2016, κύριε Σαχίνη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και μάλιστα με τον πληθωρισμό να έχει εκτιναχθεί, με το κόστος αγροτικής παραγωγής να έχει εκτιναχθεί, με τις τιμές να είναι εξευτελιστικές στο χωράφι, στον παραγωγό και βέβαια να είναι εκτιναγμένες με την ακρίβεια μετά στα σούπερ μάρκετ. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε και τις ευθύνες. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο εμποροβιομήχανος να δίνει, να πουλάει πολύ ακριβά μέσα, εφόδια στον αγρότη για να κάνει την παραγωγή του και έτσι να εκτινάσει το κόστος παραγωγής στον αγρότη και απ' την άλλη μεριά να αγοράζει τα προϊόντα σε πραγματικά εξευτελιστικές τιμές. Γιατί δεν υπάρχουν οι κατώτερες εγγυημένες τιμές όπως ζητάνε δικαιολογημένα οι αγρότες. Αλλά εμείς στο ράφι λοιπόν, ως καταναλωτές... Και στο ράφι μετά οι καταναλωτές το πληρώνουν με 200%, το βλέπουν 200% αυξημένο είναι σε πάρα πολλά προϊόντα. Αυτό δεν το παίρνει ο αγρότης. Δεν φταίει ο αγρότης. Εκείνος η τιμή του, η τιμή που παίρνει από τον εμποροβιομήχανο δεν φτάνει ούτε για ζήτο. Δεν φτάνει ούτε για να ζήσει την οικογένειά του. Πολύ περισσότερο που να φτάσει για να ξανακαλλιεργήσει και τον άλλο χρόνο. Άρα οι παροχές είναι λοιπόν, ασπίρινες, κάτι εδώ είναι συγκεκριμένα τα ζητήματα. Ή δεν μπορεί να μιλάμε ότι υπάρχει ενεργειακή κρίση, το ένα, το άλλο και το ρεύμα που ζητάνε οι αγρότες να πάει 7 λεφτά την κιλοβατόρα, να μην το δέχεται η κυβέρνηση τη σημερινή εποχή, με το τεράστιο κόστος που έχουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν στοιχειοδός, λέω, για να ζήσουν τις οικογένειές τους, για να μείνουν στα χωράφια τους. Πού θα πάνε όλοι αυτοί? Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα μαζί με το θέμα της αναθεώρησης της ΚΑΠ που βάζουν οι αγρότες και που έχουν ευθύνες οι κυβερνώντες. Τώρα κάτι αρχίζουν και ψελίζουν, επειδή ήταν και σε όλη την Ευρώπη να λένε. Αν δεν λέγαν και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και ο ένας και ο άλλος, αυτά δεν ξέρω αν ο Μητσοτάκης σήμερα θα έλεγε ότι η ΚΑΠ ήταν λάθος. Μα την ψήφισες, κυριέ μου, η Νέα Δημοκρατία την ψήφισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ τι μιλάνε, την ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο την ΚΑΠ. Και τότε ήμασταν οι μόνοι που φωνάζαμε, πού πάτε ρε, πού πάτε με αυτή την ΚΑΠ. Αφού μειώνει τα πάντα, έχει περικοπές.
250 εκατομμύρια ευρώ περικοπή το χρόνο. Ξέρετε τι σημαίνει σε συνθήκες έξαρσης του πληθωρισμού, σε συνθήκες ακρίβειας για τον Έλληνα αγρότη και μάλιστα με ένταση της φορολογίας. Πρόσφατα πέρασε πάλι ο κύριος Μητσοτάκης νομοσχέδιο, το φορολογικό νομοσχέδιο που πλήττει τους αυτοαπασχολούμενους και τους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους και τους αγρότες. Άρα που είναι αυτοαπασχολούμενοι άνθρωποι, έχουν μικρή παραγωγή, μεσαία παραγωγή κλπ. Είναι κάτι βαθύτερο λοιπόν εδώ, κύριε Κουτσούμπα, κατά τη γνώμη σας. Δηλαδή είναι η ομολογή αποτυχίας της λεγόμενης κοινής αγροτικής πολιτικής και κατά τη γνώμη σας ήρθε η ώρα να τεθεί το θέμα αυτάρκειας στον πρωτογενή τομέα της ίδιας της χώρας. Μα κοιτάξτε, θα μπορούσε να έχει πάρα πολλά χρόνια πριν αυτάρκεια η χώρα. Διότι και από άποψη κλιματολογικών συνθήκων. Ναι, αλλά η γη εγκαταλείπεται και την παίρνουν μεγάλες αλυσίδες. Είναι πλούσια κύριε χώρα Κουτσουμπά, η Ελλάδα. Η γη εγκαταλείπεται. Την παίρνουν μεγάλες αλυσίδες. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έταζαν όλοι εκτός από τα χρυσά κουτάλια τότε με την ΕΟΚ, μετά μας έλεγαν με τη συνθήκη του Μάστριχτ ότι θα υπάρχει ευημερία στους αγρότες, ότι θα ανέβει το λαϊκό εισόδημα, ότι θα ανέβει γενικότερα στον εργαζόμενο λαό το εισόδημα και θα ζούμε όλοι με ευημερία. Αποδείχτηκαν όχι φούμαρα, όχι ψέματα, όχι αυταπάτες τεράστιες, αλλά από τη μια χρονιά στην άλλη πάμε από το κακό στο χειρότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της. Μάλιστα. Άρα πρέπει να βγάλουμε και σαν λαό συμπεράσματα. Τι επιλέγουμε να κάνουμε στις ευρωεκλογές, τι επιλέγουμε να κάνουμε στις βουλευτικές εκλογές, ποιον πρέπει να ενισχύσουμε. Δεν μπορεί σε όλα το ΚΚΕ να επιβεβαιώνεται στις προειδοποιήσεις του, στις προτάσεις του, όλοι να λένε ότι είχατε δίκιο σε εκείνο, είχατε δίκιο στο άλλο και να ερχόμαστε πάλι να βρισκόμαστε όχι σε μια από τα ίδια απλώς, αλλά σε χειρότερη κατάσταση από την προηγούμενη. Θέλω να κλείσουμε το αγροτικό και επειδή ξέρω ότι δεν χαϊδεύετε αυτιά, στην Κρήτη δεν σας καταλαβαίνουν σε αυτό που λέτε. Μήπως στην Κρήτη είναι καλύτερες οι τιμές του πετρελαίου για να κινήσουν τα τρακτέρ. Με εξαίρεση τον μπλόκο στα Πεζά και τον μπλόκο στα Χανιά, δεν υπάρχει ο ίδιος αναβρασμός σε συλλόγους, συνεταιρισμούς. Σας λέει κάτι αυτό? Ναι, υπάρχει. Ή πιστεύετε μεγαλύτερη... ότι ναι, εδώ ναι. Πέρα, επειδή έχουμε και Ηρακλειώτη υπουργό, είμαστε λιγάκι πιο εφεκτικοί? Ναι, φαίνεται έτσι όπως το εντοπίζετε πραγματικά στην Κρήτη να είναι πίσω το αγροτικό κίνημα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αν και τα προβλήματα με την ακαρπία της ελιάς είναι οξυμένα. Με άλλες αρρώστιες που βεβαίως το ΕΛΓΑ δεν χρηματοδοτεί και δεν αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς, είναι επίσης οξυμένα. Ζητήματα άλλα επίσης αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας επίσης και αντισεισμικής είναι οξυμένα. Και αυτά αφορούν και τους κρητικούς αγρότες, αλλά και τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Τώρα, κάποιοι εδώ από το συνδικαλιστικό κίνημα των αγροτών επαναπαύονται, να το πω έτσι, στο γεγονός ότι εντάξει ρε παιδιά, έχουμε και λίγο τουρισμό εδώ, έχουμε και κανένα δωμάτιο που ενοικιάζουμε, έχουμε και κανένα καφενεδάκι στην παραλία και άρα θα βγάλουμε και θα τσοντάρουμε από εκεί, από τη χασούρα που έχουμε στην αγροτική παραγωγή. Αν το σκέφτονται έτσι, τους λέμε ειλικρινά, τους λέω ειλικρινά, είναι λάθος. Είναι λάθος. Βρίσκονται σε λάθος κατεύθυνση. Θα την πληρώσουν ακριβά και θα την πληρώσουν και στον τουρισμό, θα την πληρώσουν και στην ανάπτυξη της υπόλοιπης οικονομίας και των υπηρεσιών που προσφέρονται και πάει λέγοντας. Δεν μπορεί να αφήσουν την αγροτική, την κτηνοτροφική παραγωγή. Και για την Κρήτη είναι πλούτος. Η Κρήτη δεν είναι ένα μικρό νησάκι άγωνο. Εδώ η Κρήτη είναι μια τεράστια περιοχή. Μια ξεχωριστή χώρα, να το πω εντός εισαγωγικών, μέσα στην Ελλάδα. Λοιπόν, που έχει πραγματικά οικονομία, υπηρεσίες, μια σειρά ζητήματα και πολιτιστική, πολιτική ζωή έντονη κλπ. Άρα πρέπει να το δουν. Οι επιλογές, για παράδειγμα, των κυρίων υπουργών εδώ, ή επειδή ο Πρωθυπουργός είναι από την Κρήτη, η καταγωγή του και όλα αυτά πέφτουν πάνω και εμποδίζουν τους ανθρώπους να κινηθούν, είτε να βγουν στον δρόμο, είτε να διεκδικήσουν, θα έρθει σε βάρος τους. Θα καλά. Την πληρώσουν ακριβά. Δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός. Άρα, και δύο λοιπόν, πολιτικοί αρχηγοί είναι από και δύο πολιτικοί αρχηγοί και διάφοροι υπουργοί. Μάλιστα. Και διάφορα βεβαίως επιδρούν αυτά. Αλλά αυτά πρέπει να τα αποφασίσουν όχι οι ίδιοι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υπουργοί και οι παρατρεχάμενοι τους.
Πρέπει να τα αποφασίσει ο λαός που εξακολουθεί να τους ακολουθεί ακόμα. Και εμείς του λέμε καθαρά να τους εγκαταλείψει όσο είναι καιρός. Και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουν απολύτως τίποτα πλέον να προσφέρουν στην Κρήτη, στον ελληνικό λαό. Ό,τι είχαν να προσφέρουν το προσφέραν, ας κάτσουν στη γωνιά τους, ο λαός να βγει στο προσκήνιο και βέβαια με το ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό και στην Κρήτη. Υπάρχουν δύο ακόμη ανοιχτά μέτωπα, τα οποία με έναν τρόπο όμως τέμνονται. Το ένα είναι η υγεία, και το είδατε από πρώτο χέρι μιλώντας και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που είναι το καλύτερο σε την εικόνα που υπάρχει στην Κρήτη, που είναι χάλια συνολικά. Και από τα πιο μεγάλα σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Αλλά όταν δέχεται πια το βάρος της διάλυσης των άλλων δημόσιων νοσοκομείων, θα καταρρεύσει και αυτό στο τέλος. Έχουμε λοιπόν από τη μία την υγεία, που φαίνεται ότι μπαίνει σε ένα άλλο μοντέλο. Δηλαδή, το έχει πει ο Υπουργός, δεν λέω κάτι διαφορετικό. Έχεις λεφτά, έλα το απόγευμα να χειρουργηθείς. Και από την άλλη, έχεις και την ιδιωτικοποίηση πια στην ανώτατη εκπαίδευση. Να σας πω πώς δένει. Μία ιδιωτική ιατρική σχολή που είναι στα Σκαριά, από ΦΑΝΤ και Κυπριακό Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο, σε εγκαταστάσεις του ελληνικού, το πρώην Olympic Catering από τη μια, άρα ιδιωτικοποίηση παιδείας, και αμέσως μετά εργατικό δυναμικό εργολάβων πια στην ιδιωτική υγεία. Θέλω με έναν τρόπο, παντρεύοντάς τα, γιατί είναι στην ίδια κατεύθυνση, να μου πείτε τι κατά τη γνώμη σας συμβαίνει εδώ. Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι έγινε στην υγεία με την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και με τις διάφορες ανοησίες που λεγόντουσαν ότι μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα και κατέληξε να απαξιώνεται συνεχώς, σταδιακά και συνολικά ο δημόσιος τομέας και να ενισχύεται ο ιδιωτικός, αυτό θα γίνει και στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό βλέπουμε να απαξιώνονται σταδιακά τα δημόσια πανεπιστήμια και να ενισχύεται, να ανοίγει τώρα ο δρόμος με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό θα γίνει και στον τομέα της παιδείας. Είναι απαράδεκτο. Και δεν είναι μόνο ότι είναι απαράδεκτο γιατί είναι αντισυνταγματικό το μέτρο, το νομοσχέδιο που φέρνουν με βάση το άρθρο 16 του Συντάγματος. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά είναι και απαράδεκτο για την ίδια την ποιότητα της παιδείας, όπως αντίστοιχα και την ποιότητα της υγείας στο άλλο θέμα που συζητήσαμε, και θα έχουμε μια κατάσταση όπου τα πτυχία θα είναι ένας τιμοκατάλογος, έχεις λεφτά, παίρνεις ένα πτυχίο και ας είσαι και κουμπούρας. Δεν έχεις λεφτά, ο πατέρας σου κάτω δουλεύει, μπας και καταφέρει κάτι, παίρνεις πτυχίο μισής αξίας και μάλιστα ίδιας με ένα άλλο που είναι τριετή σχολή, κολέγιο, ιδιωτικό ή οτιδήποτε άλλο. Και κοιτάξτε να δείτε τα παραμύθια που λέγανε ότι περιμένουν δήθεν διάφορα μεγάλα πανεπιστήμια, έχουν καταρρεύσει. Γι' αυτό και πολλοί εκπαιδευτικοί και καθηγητές στον ΑΕΠ που στην αρχή βλέπαν μήπως και ανοίξει μια καλύτερη κατάσταση, είχαν τέτοιες αυταπάτες, έχουν αλλάξει άποψη. Είναι υπέρ του δημόσιου πανεπιστήμιου πλέον. Είναι ενάντια στον νόμο, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Όταν βλέπουν ότι τα παραρτήματα που έρχονται είναι στην ουσία κάτι τρόγλες, κάτι αυτά που έχουν ένα μπάνιο εδώ, ένα εκεί, μια τουαλέτα παρακεί, μια αιθουσούλα παρακεί, φτηνά και τέτοια, και αυτό μπορεί να φτιαχτεί, να θεωρείται πανεπιστημιακού επιπέδου, κολέγιο, σχολή, παράρτημα σχολής με την τσίφρα κάποια σχολής απ' έξω, ή απ' την άλλη μεριά για μια καλή σχολή, για παράδειγμα υπόψη μου ιατρική της Κύπρου που θέλει να έρθει και να φτιάξει παράρτημα εδώ και σου λέει ότι για να είναι ενός επίπεδου τα δίδακτρα θα είναι, αγαπητοί μου, για την ιατρική 20.000 ευρώ το χρόνο, και για να τελειώσεις θες τουλάχιστον, δεν θες 4 χρόνια, αλλά ας πούμε 4-5 χρόνια. Άρα λοιπόν 120.000 θα πληρώνει για δίδακτρα μόνο ο φοιτητής για να πάρει ένα πτυχίο. Πάρτε δάνειο, εκτός φοιτητικό. Εκτός τα άλλα έξοδα. Μοντέλο. Ποιος εργαζόμενος, ποιος φτωχός άνθρωπος εδώ από την Κρήτη θα μπορέσει να στείλει το παιδί του με 20.000 ευρώ το χρόνο να πληρώνει δίδακτρα? Δεν φτιάχνετε. Μπορείτε να μου πείτε έναν. Έχετε δίκιο, αλλά δεν φτιάχνετε έναν προϊόν. Από τους χίλιους. Δεν θα φτιάξουν ένα νέο προϊόν φοιτητικά δάνεια? Τα έχετε δει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να σας ρωτήσω, και αν αυτό το ιδιωτικό που περιγράφεται έρθει μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια,
Ήδη ναι, πληρώνουν για μεταπτυχιακά. Φοιτητικά δάνεια και γονεϊκά δάνεια μετά, τα οποία θα το πληρώνεις και τα οποία θα κοκκινίζουν και τα οποία θα σου παίρνουν το σπίτι, τα funds, γιατί αυτό γίνεται, γιατί δεν το ζούμε. Πληστηριασμοί κάθε μέρα γίνονται. Άρα, εδώ κατά τη γνώμη σας, και είναι ένα ερώτημα, αυτό δεν είναι στοιχειώδες δικαίωμα η πρόσβαση σε δημόσια δωρεάν παιδεία, δημόσια δωρεάν υγεία, δεν είναι βασικό δικαίωμα σε ένα κράτος δικαίου, μιας και είναι επί των ημερών. Βασικό, και ατομικό και κοινωνικό και δικαίωμα. Και σας ρωτώ και ευθέως, αν αυτά τα μεταφέρουν τα ιδιωτικά κριτήρια μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια, ήδη υπάρχουν μεταπτυχιακά σε δημόσια πανεπιστήμια επιπληρωμή. Άρα αλλάζει απλά το κέλυφος. Ποια είναι η ουσία εδώ? Αυτή είναι η ουσία που είπατε, την είπατε ήδη. Μην το ξαναεπαναλάβουμε. Τι παίζεται λοιπόν, κατά τη γνώμη σας? Μεγάλα συμφέροντα, κάποιοι επαγγελματίες, ιδιώτες, καπιταλιστές, λεφτάδες που θέλουν να επενδύσουν και στην παιδεία, όπως επενδύσαν και στην υγεία, και βεβαίως να ρημάζουν τον κόσμο, να τον αφαιμάζουν από την τσέπη, είτε με δάνεια, είτε με δίδακτρα, είτε με πληρωμές διαφόρων ζητημάτων. Αυτή είναι η ουσία, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Και αυτή είναι η υπόλοιπη. Θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο των εθνικών θεμάτων. Και το επέλεξα όχι τυχαία τελευταίο, γιατί θέλω να υπενθυμίσω ότι πριν 5 χρόνια από αυτή εδώ την εκπομπή, είχατε πει ότι έρχονται μεγάλες αρνητικές εξελίξεις στα εθνικά. Και τότε πολλοί είχαν σχολιάσει και αντίπαλοι σας, καλά, εδώ έχουμε προεκλογική περίοδο για τα εθνικά. Με τα εθνικά ασχολείται ο κ. Κουτσούμπας. Μετά τη διακήρυξη των Αθηνών όμως, η οποία έχει γίνει σουρωτήρη από την άλλη πλευρά και ταυτόχρονα με αυτό το σύμπλοκο Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Ερυθρά Θάλασσα, θέλω να μου πείτε, και Κύπρος, γιατί ποτέ δεν την ξεχνάτε, θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι πια μπαίνουμε σε μία διαδικασία ημοιοποίησης της ίδιας της χώρας. Κοιτάξτε να δείτε, θα επαναλάβω αυτό που είχα πει, ότι οι εξελίξεις είναι επικίνδυνες. Και είμαστε πλέον και σε χειρότερη κατάσταση από πριν 5 χρόνια. Χειρότερη μετά τη διακήρυξη των Αθηνών και την Ιρανία. Χειρότερη. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ορισμένα καινούργια δεδομένα που δεν είναι απλά. Έχουμε πριν 2 χρόνια τον πόλεμο στην Ουκρανία, που είναι στην πραγματικότητα σύγκρουση, επίθεση της Ρωσίας, μιας μεγάλης στρατιωτικής δύναμης που έχει σύνορα με την Ευρώπη, στην Ουκρανία, σε σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Για να μην κοροϊδευόμαστε, αυτή η σύγκρουση είναι σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ηγετικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ, από τη μια μεριά, και Ρωσίας μαζί με τους συμμάχους της, από την άλλη μεριά, στο ευρωασιατικό τόξο. Αυτή είναι η ουσία. Και βεβαίως η σύγκρουση αυτή είναι στη γειτονιά μας. Είναι πολύ σφοδρή και έχει τεράστιες οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις. Και στρατιωτικές επιπτώσεις. Η χώρα μας, η Ελλάδα, με ευθύνη πριν της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, εμπλέκεται σε αυτά. Με την Αμερικάνικη Συμφωνία, για την Αμυντική Συμφωνία που έχουν, και με το ΝΑΤΟ, εμπλέκεται, δίνει οπλικά συστήματα στην Ουκρανία συνεχώς, αφαιμάζει το εισόδημα εδώ στην Ελλάδα που το πληρώνει ο ελληνικός λαός, και την ίδια ώρα επίσης έχουμε εδώ και πάνω από 2 μήνες την εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με επίθεση της Χαμάς πρώτα στο Ισραήλ, που είχε κόστισε 1.000 νεκρούς στο Ισραήλ, και από την άλλη μεριά το Ισραήλ που έχει κοστίσει 30.000, μια γενοκτονία πραγματική, και που συνεχίζει ακάθεκτος ο κύριος Νετανιάχου εκεί, με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Γιατί θέλουν το Ισραήλ να το έχουν σαν χωροφύλακα στις περιοχές εκεί. Και εδώ πλέον εμπλέκονται σε αυτή τη σύγκρουση και ο Λίβανος, εκτός από την Παλαιστίνη, εμπλέκεται και το Ιράν, εμπλέκονται άλλες δυνάμεις, και σε γενικότερο πολιτικό, γεωστρατηγικό και διπλωματικό επίπεδο εμπλέκεται και η Κίνα, εμπλέκεται και η Ρωσία, και όλα αυτά σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, του Περσικού κόλπου. Και εμείς στέλνουμε και φρεγάτα
που την πληρώσαμε με πολλά εκατομμύρια ο ελληνικός λαός στην Ερυθρά Θάλασσα για να φυλάει τα πλοία των εφοπλιστών και των άλλων που έχουν εκεί, επειδή επιτίθενται οι Χούθοι της Ιεμένης, γιατί έχει γενικευτεί αυτός ο πόλεμος. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και έχοντας ανοιχτά όλα αυτά τα θέματα, με την Ελλάδα, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο συνολικά να βρίσκονται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων, στο δρόμο μεταφοράς και σύγκρουσης ταυτόχρονα ανταγωνισμών οικονομικών συμφερόντων για τους ενεργειακούς δρόμους, τις ενεργειακές πηγές, τα εμπορεύματα κλπ. Που λέγαμε και πριν, βρίσκεται σε πάρα πολύ επικίνδυνη και δύσκολη κατάσταση. Και με την μανία εδώ των κυβερνώντων να λένε yes man σε όλα ό,τι του ζητάει ο Αμερικάνος πρέσβης, η Αμερικάνικη ηγεσία, η Νατοϊκή ηγεσία για εμπλοκή σε τέτοιους πολέμους και σε όπλα, δυναμώνει τον κίνδυνο για να έχουμε αντίπεινα από την αντίπαλη πλευρά σε γενικότερη σύγκρουση. Και την ίδια ώρα έχεις βέβαια τις υποχωρήσεις με απαράδεκτους συμβιβασμούς σε έναν οδικό χάρτη που τον κινούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, γιατί ενδιαφέρονται να τραβήξουν την Τουρκία από την αγκαλιά της Ρωσίας, ενδιαφέρονται να την έχουν σταθερό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και από αυτή την σκοπιά τη θεωρούν, για να μην ξεγελιόμαστε, γιατί έχουν αυταπάτηση οι κυβερνώντες εδώ, ότι την θεωρούν πιο προνομιούχο σύμμαχο την Τουρκία, παρότι δεν τον δείχνουν και χαϊδεύουν τώρα τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Γεραπετρίτη, την κυρία Μπακογιάννη που κάνει συνεχείς δηλώσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα, τους χαϊδεύουν και στην ουσία στο παρασκήνιο προωθούν μια απαράδεκτη υποχώρηση για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου με παραχώρηση ταυτόχρονα και κυριαρχικών δικαιωμάτων, κύριε Σαχίνη, και κυριαρχίας ακόμα ελληνικών νησιών μπορούμε να φτάσουμε. Άρα η μειοποίηση... Ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί. Άρα η μειοποίηση όμως της το χωράς. Σχέδιο είναι, ναι, όλο αυτό. Και βεβαίως όλα αυτά, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, οι συζητήσεις, οι συνεργασίες που χρειάζονται να γίνονται, αλλά... και να ξαναγίνονται. Και βεβαίως η αρχική υποχώρηση σε δηλώσεις μόνο του κυρίου Ερντογάν και των επιτελών του, είδαμε πώς γκρεμίστηκαν σαν χάρτινος πύργος πρόσφατα πάλι, όταν αρχίσαν όλοι οι επιτελείς και ο κύριος Ερντογάν να ξαναβάζουν τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, να ξαναβάζουν την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, να ξαναβάζουν τα ζητήματα διεκδίκησης, κυριαρχίας και αμφισβήτησης της συνθήκης της Λοζάνης με διάφορους λαγούς και εδώ από τους παρατρεχάμενους παρακάτω βουλευτές και υφυπουργούς και κολλητούς της ηγεσίας του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν, η κατάσταση, ο ελληνικός λαός πρέπει να τη δει κατάματα, μας οδηγούν σε επικίνδυνους δρόμους. Και βεβαίως εμείς πρέπει να ξαναπούμε ξανά και να βροντοφωνάξουμε. Εγώ πιστεύω και ο κρητικός λαός ιδιαίτερα έχει τέτοιο λόγο σημαντικό να ξαναβροντοφωνάξει: καμιά φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Καμιά εμπιστοσύνη σε αυτούς που έχουν φέρει εδώ με τη σύμφωνη γνώμη των κυβερνήσεων στρατιωτικές βάσεις θανάτου, καμιά εμπιστοσύνη, καμιά συμμετοχή σε πολέμους, μόνο η ειρήνη και η ειρηνική συνύπαρξη των λαών είναι η επίλυση. Και εκεί πρέπει να οδηγηθεί η πάλη και του ελληνικού λαού και του κυπριακού λαού, γιατί και εκεί βλέπουμε τα ζητήματα μακριά, να υποχωρούν. Κύριε Κουτσουμπά, θέλω να μου το πείτε αυτό. Και να φεύγουν από την ατζέντα των κυβερνώντων των Κυπριακών. Στην εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας μας, η Κύπρος ξεμακραίνει, διότι το ΚΚΕ έχει πει στρατηγικά ότι η Κύπρος είναι και στρατηγικό βάθος για τον ελληνισμό ευρύτερα στις αναθεωρητικές πολιτικές. Θεωρείτε ότι η Κύπρος ξεμακραίνει όσο περνάει ο καιρός, είναι έξω από την ατζέντα? Μα ήδη στις προτεραιότητες και στις δηλώσεις και σε πολιτικό, διπλωματικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο έχει αρχίσει να ξεθοριάζει το ζήτημα που για μας είναι κυρίαρχο, ότι το κυπριακό πρόβλημα είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής της Τουρκίας, μεγάλου μέρους της Κύπρου, ενός ανεξάρτητου κράτους δηλαδή. Και εδώ συμπληρώνω 50 χρόνια και από αυτό
έχουν απομακρυνθεί και στην Ελλάδα και αλλού και στην Ευρώπη γύρω από αυτά τα ζητήματα. Έχουν απομακρυνθεί στην πράξη και αποφάσεις θετικές παλιότερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην ουσία η Τουρκία μιλάει για δύο κράτη, αυτό είναι το ζήτημα, και εκεί γίνονται διάφορες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για το πώς θα υποχωρήσει η ελληνοκυπριακή πλευρά, το κυπριακό, ελληνοκυπριακό στην ουσία κράτος, η ελεύθερη Κύπρος, για να την πω πιο σωστά, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, να υποχωρήσει σε αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Και βεβαίως και για αυτό το θέμα ανησυχούμε. Εγώ θα πάω στην Κύπρο το επόμενο διάστημα. Θα έχω συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία εκεί της Κύπρου, με τον πρόεδρο, με όλα τα κόμματα, με τη Βουλή κλπ. Και με την κομματική οργάνωση του ΚΚΕ και ελπίζουμε έτσι να αναδείξουμε και το ζήτημα του Κυπριακού στη σωστή του βάση. Ότι εμείς πρέπει σταθερά να παλεύουμε για ένα κράτος, ενιαίο κράτος, κυρίαρχο, με μια ηθαγένεια, με μια διεθνή προσωπικότητα, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και βεβαίως χωρίς ξένες βάσεις, χωρίς προστάτες στη χώρα αυτή. Ομολογώ ότι αυτή την ατζέντα από το 1974 το 1977 οι περισσότεροι την έχουν εγκαταλείψει. Μένετε όμως ευλαβικά στα ψηφίσματα, τα πυρηνικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν φύγεις από αυτό, είναι σαν να λες εντάξει, δεν του δίνω τίποτα, λίγο δακτυλάκι του δίνω και σου τρώει μετά το χέρι και μετά σε καταπίνει ολόκληρο. Αυτή είναι η ουσία. Θέλω να κλείσουμε. Είναι και έτος ευρωεκλογών. Ακούω ένα επιχείρημα ότι αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας είναι για τη μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, το 41% που έχει γίνει και σύνθημα, και την ατροφία των άλλων πόλων της αντιπολίτευσης, δεν εννοώ το ΚΚΕ, την αξιωματική, την ελάσσονα αντιπολίτευση κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Είναι η ατροφία της αντιπολίτευσης και η υπερτροφία του κυβερνητικού κόμματος, το κάτω-κάτω της γραφής, όπως επέλεξε ο ελληνικός λαός. Εκεί είναι το θέμα μας, λοιπόν. Είναι θέμα αριθμητικό, κύριε Κουτσούμπα, ή εδώ είναι κάτι άλλο. Και το ερώτημα το κρίσιμο για να κλείσετε είναι το εξής. Το ΚΚΕ, αν είναι τόσο κρίσιμες οι στιγμές, γιατί δεν ανοίγει ένα μετοπικό σχήμα να φέρει πρώτων ευθυνών τους και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν το μείζον αυτή τη στιγμή είναι η επιβίωση των Ελλήνων. Για να τα πούμε καθαρά και απλά. Η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, δεν μπορεί να επέρεται για το 41%. Δεν του έδωσε λευκή επιταγή ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός έχει εκφρασμένη δυσαρέσκεια, έχει συσσωρευμένη οργή μέσα του που μεγαλώνει όσο περνάει ο καιρός. Του έδωσε αυτή την εντολή ξανά, με αυτό το ποσοστό, θεωρώντας τον το μικρότερο κακό, διότι κατέρευσε ο άλλος πόλος του αστικού πολιτικού συστήματος, που μέχρι χτες ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχε καταρρεύσει πιο πριν το άλλο, ο άλλος πόλος που ήταν το ΠΑΣΟΚ τότε και πήγαν όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκεται σε κρίση βεβαίως η αξιωματική λεγόμενη αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλο ζήτημα παρουσίας, επιβίωσης. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, ούτε καν φαίνεται ότι μπορεί να ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε και τα κόμματα που αποσπάστηκαν από αυτόν, όπως είναι, ξέρω εγώ, η Νέα Αριστερά τώρα, ή πιο πριν η Πλεύση, ή πιο πριν το Μέρα 25 και διάφοροι τέτοιοι που προέρχονται από τον άλλοτε κρατεό ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ξέρω τελικά αν θα ανακάμψει αυτός ο πόλος και αν θα αυτό το κόμμα, αυτές οι δυνάμεις, θα μπορέσουν να παίξουν ένα ρόλο ως κυρίαρχη δύναμη στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, που είναι υποτίθεται απέναντι στη νεοφιλελεύθερη πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ επίσης δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, παρότι παλεύει ο κύριος Ανδρουλάκης να το κρατήσει, να το ανεβάσει όσο μπορεί, δεν φαίνεται να έχει, λέω για τα κόμματα του συστήματος, γιατί για να μην ξεγελιόμαστε και να μην γελιόμαστε και εμείς δεν έχουμε αυταπάτες, αυτά είναι τα κόμματα που ο κόσμος έχει συνηθίσει να μετατοπίζεται. Εμείς του λέμε το εξής.
απέναντι σε αυτό το πολιτικό σκηνικό και απέναντι βεβαίως στους ακροδεξιούς ή σε άλλα κόμματα που δεν τα συζητάμε καν, δεν είναι επιλογές. Άρα με τα κόμματα της άλλης αντιπολίτευσης, σοσιαλδημοκρατίας. Αυτός ο κόσμος, αφήστε με να ολοκληρώσω, γιατί είπα για τους άλλους, αλλά δεν είπα για το χώρο το δικό μας. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος λοιπόν πρέπει να αποφασίσει ότι αυτή η δύναμη που έχει και σταθερότητα και τη δυνατότητα λόγω καλής οργάνωσης, λόγω εμπειρίας, λόγω ξεκάθαρων θέσεων για τα ζητήματα που δεν θα κοροϊδέψει σε τίποτα τον ελληνικό λαό. Ο καθένας που επιλέγει το ΚΚΕ, κύριε Σαχίνη, ξέρει ότι αυτά που λέει, αυτά θα κάνει και στη Βουλή και αυτά θα υλοποιήσει. Αν αυτά είναι φιλολαϊκά πραγματικά, όπως όντως μας λένε και το αποδέχεται αυτό ο ελληνικός λαός, ξέρει δηλαδή ότι έχουμε δίκιο σε αυτά και μας το λέει καθαρά και εκφράζεται και στις δημοσκοπήσεις και στις μετρήσεις σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Για παράδειγμα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 35% απαντά ότι έχει δίκιο το ΚΚΕ στις προβλέψεις του, στις ανησυχίες του, στους προβληματισμούς του και για να αντιμετωπίσουμε τα κακώς κείμενα που μας φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και συνολικά ότι είναι σκλαβιά που δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα, στην οικονομία, στο λαό μας συνολικότερα και στους άλλους λαούς. Ξέρει ότι για μια σειρά άλλα ζητήματα επίσης έχουμε καθαρή θέση και ότι αυτά θα υλοποιήσουμε και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και στους αγώνες παντού. Και εμείς λέμε το εξής, γιατί ήδη έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ενωτικό μέτωπο στη βάση του κόσμου, όπου εκεί συμμετέχουν και νεοδημοκράτες και Σιριζέοι και Πασόκοι και άλλοι άνθρωποι απλοί που είναι εργάτες, που είναι υπάλληλοι, που είναι αγρότες, που είναι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, που είναι επιστήμονες, που είναι γυναίκες λαϊκών οικογενειών και άλλες, που είναι νέοι και νέες, φοιτητές, φοιτήτριες, μαθητές, μαθήτριες. Υπάρχει αυτό το μέτωπο μέσα στην κοινωνία που πρέπει και να βαθύνει τα ριζοσπαστικά του χαρακτηριστικά, τις διεκδικήσεις του, τους αγώνες του, να συμπαραταχθεί και να συμπορευθεί ακόμα περισσότερο με τις θέσεις του ΚΚΕ και βέβαια αυτό να εκφραστεί παντού και στις εκλογές, εννοώ τις αρχαιρεσίες των εργατικών σωματείων που γίνονται, των εργατικών κέντρων, των ομοσπονδιών, των αγροτικών συλλόγων, των φοιτητικών συλλόγων κλπ, κάθε λαϊκού φορέα και στους δήμους και στις περιφέρειες που έχουμε ήδη ανεβάσει τις δυνάμεις μας να τις ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο και να συμπαραταχθούν περισσότεροι άνθρωποι γύρω από αυτό και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Δηλαδή με μια μεγάλη δύναμη του ΚΚΕ στις 9 του Ιουνίου στις ευρωεκλογές θα σημάνει άλλος αέρας ελπίδας, ανάτασης, αισιοδοξίας για τον ίδιο το λαό, για την ίδια τη χώρα. Θα δώσει μήνυμα και στους κυβερνώντες και σε όσους απεργάζονται άσχημα σχέδια για την Ελλάδα, για τον ελληνικό λαό. Θα δώσει μήνυμα σε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Θα δώσει μήνυμα στις ίδιες τις Βρυξέλλες για τις αντιλαϊκές τους πολιτικές, τις αντιλαϊκές τους κατευθύνσεις. Και βεβαίως θα είναι μια μεγάλη ανάσα, θα είναι ένα μεγάλο αποκούμπι για τους αγώνες, τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες του ελληνικού λαού, της ελληνικής νεολαίας. Κύριε Κουτσούμπα, αφού σας ευχαριστήσω, θα σας συντριγκάρω. Αν είναι κρίσιμη στιγμή για τον ελληνικό λαό και έχει και άνοδο, όπως περιγράφεται, σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, το λεγόμενο ακροδεξιό μέτωπο. Δεξιότερα της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης την οποία χαρακτηρίσατε αυταρχική, αλαζονική και τσιθελική. Γιατί δεν θέτετε τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, του συστήματος, αν θέλετε, πρώτων ευθυνών τους, με το πρόταγμα των απόψεων που ήδη καταθέσατε, λέγοντάς τους, ελάτε σε μία συστράτευση, διότι τα πράγματα είναι οριακά για τον ελληνικό λαό. Και αν το αρνηθούν, στη βάση που θέτετε, τότε να εκτεθούν απέναντι στον ελληνικό λαό. Γιατί κύριε δεν το. Σαχήνα, είναι ένα ερώτημα που μου το κάνει πολλοί κόσμος. Γιατί το ΚΚΕ δεν απευθύνει δηλαδή στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά. Με το δικό του πρόταγμα. Οι ακροδεξιές δυνάμεις, όπως τις είπατε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι μόνο το alter ego αυτού του συστήματος, του σάπιου διεφθαρμένου συστήματος που είτε κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, είτε κυβερνούν συμμαχικές κυβερνήσεις τύπου ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, είτε άλλα σχήματα,
ουσιαστικά οδηγούν σε αυτό που λέμε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και την βαθύνουν αυτή την εκμετάλλευση. Βαθαίνουν τις ανισότητες, βαθαίνουν την καταστολή και όλα αυτά. Και μόνο τους ακροδεξιούς τους έχουν ως το alter ego για να μπορούν να επιβιώνουν αυτοί. Οι δήθεν νεοφιλελεύθεροι, οι δήθεν σοσιαλδημοκράτες, οι δήθεν που θα μας σώσουν από την ακροδεξιά και το φασισμό. Αυτά τα έχει ζήσει η Ελλάδα, τα έχει ζήσει όλος ο κόσμος, τα έχει ζήσει ο ελληνικός λαός, το ΚΚΕ έχει τεράστια πείρα. Και λέμε καθαρά, εμείς ενώνουμε, κάνουμε μέτωπο στη βάση σε όλο το λαό. Ο κριτικός λαός, ο λαός της Ελλάδας, να μην περιμένει από ηγεσίες κορυφών να πίνουν το ουισκάκι τους ή έστω το καφεδάκι τους και το τσαγάκι τους στα σαλόνια της Βουλής ή του Μεγάρου Μαξίμου ή αλλού για να συζητάνε και να βρούνε λύση ή να εκθέτει ο ένας τον άλλον, όπως με ρωτήσατε. Η πάλι, ο εργατικός λαϊκός αγώνας, οι διεκδικήσεις και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και έξω από αυτή κυρίως στους αγώνες είναι αυτοί που θα δώσουν το ενωτικό μήνυμα, αυτοί που θα δώσουν πραγματική αισιοδοξία και κυρίως πραγματική διέξοδο στα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος λαός και ο τόπος. Γιατί αυτοί είστε? Αυτοί είμαστε εμείς. Και, αλλά αυτοί είναι και οι άλλοι. Κύριε Κουτσούμπα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Λύστε μου και μία απορία που μου το είπε, με αυτό κλείνω, η γενιά του Πολυτεχνείου. Αναθεωρείτε το ΚΚΕ ιστορικά το αν ήταν αμερικανοκίνητη η Χούντα στην Ελλάδα ή δεν είναι έτσι και κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν θέμα στα ιστορικά κείμενα του ΚΚΕ? Τι συμβαίνει? Θα χρειαστεί να κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση. Μπορεί να είμαι και εγώ εδώ. Το στίγμα όμως να μου δώσει. Να είμαι και εγώ εδώ, να καλέσετε και από το τμήμα ιστορίας, να κάνουμε μια ολοκληρωμένη συζήτηση, γιατί με ένα όχι ή με ένα ναι δεν λύνονται τα προβλήματα. Εμείς στο δοκίμιο ιστορίας, που καλό είναι και οι ακροατές, οι θεατές που μας βλέπουν, που μας ακούνε, να το αγοράσουν και να το διαβάσουν, λέμε το εξής απλό, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βεβαίως εμπλέκονται στο πραξικόπημα, βεβαίως στήριξαν τη Χούντα, βεβαίως είχαν διασυνδέσεις οι μηχανισμοί τους, η CIA, οι άλλοι και με τους συνταγματάρχες, αλλά και με το παλάτι ή με άλλες πολιτικές δυνάμεις, όπως είχαν και πριν την δικτατορία και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και μετά τη δικτατορία, όπως έχουν και σήμερα. Άρα λοιπόν το να λέμε ότι δεν εμπλέκονται καθόλου δεν ισχύει, ούτε το λέμε. Όμως άλλο αυτό και άλλο ότι ήταν αυτοί οι ενορχιστρωτές και οργανωτές του στρατιωτικού πραξικοπήματος. Αυτό έγινε από Έλληνες συνταγματάρχες και μάλιστα αυτοί πρόλαβαν τους ανώτερους αξιωματικούς που μαζί με το παλάτι ετοίμαζαν το δικό τους πραξικόπημα και σε συνεννόηση κάποιοι με αστικές πολιτικές δυνάμεις τότε του τόπου. Φαντάζομαι. Άρα λοιπόν ο ελληνικός λαός θα πρέπει να μάθει όλη την πραγματικότητα και να αφήσει τη φιλολογία ότι φταίνε μόνο οι Αμερικάνοι και δεν φταίει εδώ, για παράδειγμα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, δεν φταίνε τα αστικά πολιτικά κόμματα τότε, είτε της ΕΡΕ που ήταν, είτε του κέντρου, είτε άλλων δυνάμεων και δεν συμμαζεύεται. Φαντάζομαι ότι άρα, για τη Χούντα λοιπόν, η Ιωαννίδη έχετε άλλη οπτική βέβαια σε σχέση με το σχεδιασμό. Τώρα γι' αυτό σας λέω για ότι πρέπει να συζητήσουμε. Αυτό με ενδιαφέρει. Βεβαίως. Ήταν ομή παρέμβαση απαράδεκτη αυτή που έγινε. Τώρα αν τον δούλεψαν και κάποιοι πράκτορες Αμερικάνοι, αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιου. Αλλά αυτός την έκανε όμως την απόπειρα πραξικοπήματος στην Κύπρο που προκάλεσε την επέμβαση και της Τουρκίας τότε και την κατοχή της Βόρειας Κύπρου. Κύριε Κουτσούμπα, σας ευχαριστώ θερμά. Αυτός είναι ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Καλό σας βράδυ.